Σχιζοφρένια, τρα λα 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 λα. Σχιζοφρένια, τρα λα 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 λα. Μάλλον δεν ήταν δύσκολο, γιατί ο πατέρας μου ήταν έτσι λίγο άρρωστος Παναθηναϊκός, οπότε ήταν δύσκολο να αλλάξω ομάδα, νομίζω. Αν και με έβαλε να παίξω στα 12 μου, 12 με 15 στα Τσικό της ΑΕΚ, γιατί μεγάλωσα και γεννήθηκα στο Μπερισσό, οπότε πολλοί ΑΕΚτζίδες εκεί πέρα, πολλοί από όλων Αθηνών. Αλλά ο πατέρας μου, επειδή ήταν Παναθηναϊκός, δεν μου επέτρεψε να επιλέξω άλλη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρώτη φορά μπήκα στη Λεωφόρο, ήταν ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Όχι, θυμάμαι καλά. Ήταν Παναθηναϊκός Άρης, έπαιζε ο Ρότσα, ας πούμε, Φόρτσα Ρότσα Μπουμπλής. Είχε βγάλει μια εξαιρετική παλιά, όπως κατέβαινε το κέντρο, έκανε ένα σκαυτό έτσι. Δεν θυμάμαι πού πήγε η μπάλα, σε ποιο πήγε και μπήκε γκολ. Νομίζω είχαμε κερδίσει ή 2-0 ή 2-1 σε εκείνο το παιχνίδι. Ήμουν απέναντι από τη θύρα 13 και εντάξει, μαγεύτηκα πάρα πολύ και από τότε. Δεν άλλαξα ομάδα, που είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Το έχω πει άλλωστε και στο παρελθόν ότι μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή σου, αλλά ομάδα δεν αλλάζει. Παρανοϊκό δεν έχω κάνει τίποτα. Εντάξει, ήμουνα από τους πιτσιρικάδες που πήγαινα εκδρομές. Χουλιγκανίστηκα δηλαδή ένα διάστημα 3-4-5 χρόνια μέχρι τα 19 μου, 20. Παρανοϊκό δεν θα το πω, αλλά νομίζω ότι ήταν ωραίο. Ήταν σε ένα πρωτάθλημα που πήρα την μπλούζα του Νιόμπλια. Μπήκα μέσα στο γήπεδο δηλαδή και πήρα την μπλούζα του Νιόμπλια και την έχω ακόμα. Δύο θα σου πω. Ήταν με την Γκέντεμπορκ που κερδίσαμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 1 ή 2-0. Ένα νομίζω. Και η άλλη βέβαια με την Γιουβέντους, με την κολάρα του Χρήστου, του Δημόπουλου, με το σκαυτό αυτό που έκανε ένα παπ και έσκασε μπάλα στο χώμα, στο γρασίδι και μπήκε μέσα. Νομίζω ήταν από την τηλεόραση. Δυστυχώς δεν ήμουν στο Άμστερνταμ, ήταν το γκολ του Βαζέχα βέβαια με τον Άγιαξ το 0-1. Τα πέταξα όλα κάτω. Δηλαδή ήταν πίτσες, μπύρες, τα πάντα. Τα σήκωσα και πήγαν στην ταβάνη. Νομίζω η ήττα που πόνεσε περισσότερο, αλλά την ίδια στιγμή μας θύμωσε κιόλας πάρα πολύ, ήταν το 3-0 στη Ριζούπολη από τον Ολυμπιακό. Νομίζω θα ήμουν ΑΕΚ, αν δεν ήμουν Παναθηναϊκός, γιατί μεγάλωσα στον Περισσό, έπαιξα στην ΑΕΚ αυτά τα 2-3 χρόνια. Μεγάλωσα σε προσφυγικό, ας πούμε, ο Περισσός ήταν προσφυγική συνοικία, οπότε νομίζω θα ήμουν ΑΕΚ.